Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα και πολύ πολύ εύστοχα. Κύριε Κώστα, χρόνια πολλά, φίλος Λάμπρου Μπέλεση, το, με ενδιαφέρον το, το, είδα το μήνυμα. Ε, Άκης Θάνου, γιατί δεν μας λέτε ονόματα λίστα Ρινανίας Βεσφαλίας, να ενημερωθούμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Περιμένετε να μπει ο Γενάρης. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη μας και ευχαριστούμε πολύ το Euro Channel που μας δείχνει. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για σας. Είπατε στην αρχή, και έχει κάνει πολύ εντύπωση. Μιλήσατε για, ένα... Μιλήσατε για ένα παγκόσμιο χρέο 243. Mm. Τι είναι αυτό, τι χρέο είναι, ποιο χρωστάει, σε ποιον χρωστάει. Για εξηγήστε μα, δεν καταλαβαίνουμε τι. Καταρχήν, είναι χρέο ναι. που έχουν αυτοί οι οποίοι έχουν επιστοτικέ κάρτε και χρωστάνε τι επιστοτικέ κάρτε. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αγοράσει σπίτι και έχουν δανειστεί από τράπεζε. Είναι εταιρείε που έχουν εταιρικά ομόλογα εκδόσει Ομολογίε διαφόρων ειδών. Medium term notes, bonds, οτιδήποτε υπάρχει στη διεθνή αγορά. Ε, Μιλάτε δηλαδή είναι... για όλα τα δάνεια, δάνεια... από επιστοτικέ κάρτε μέχρι όλων των τύπων των δανείων. Ναι, ναι. Ναι. Αυτό και λέει. κυβερνητικά δάνεια. Και Η κυβερνητικά Αμερική δάνεια. Δροστάει. Γιατί εμεί δεν χρωστάμε, δεν έχουμε κυβερνητικά δάνεια. Χρωστάμε τα 300 τόσα Πόσα χρωστάμε? 330 δισεκατομμύρια. 340 δισεκατομμύρια χρωστάμε. Ναι, ναι, ναι. Παρά το PSI το οποίο είχε γίνει προ-πρόπερση. Με επιβενιζέλου. Ναι. Τώρα, ε, έχω πολύ ωραία μηνύματα. Κύριε Θωμά από Σέρε, καλησπέρα, καλημέρα στι Σέρε και ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Χρόνια πολλά. Ε, να γίνει η αξιολόγηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, λέει, που έχουμε ω χώρα και επιτέλου να γίνει το πρώτο βήμα. Πάρα πολύ ωραίο το μήνυμα. Το συμπληρωματικό πλεονέκτημα τη χώρα είναι το μυαλό του Έλληνα και η δημιουργικότητα του Έλληνα. Ναι. Γι' αυτό Φέρα... είπα πριν. Μυαλό και έτσι αρχίσαμε την πολιτική. Κάτι να το απελευθερώσουμε λίγο. Γιατί τώρα... Έχουμε και αρκετού απαταιώνε πάντως στην Ελλάδα. Εντάξει. Αλλά και από πρέπει. το πολιτικό σύστημα ναι. και αλλού. Δηλαδή, Αν, ας πούμε, αυτό που λέμε σύνο... τη διαπλοκή και φαίνεται και λαϊκίστικο και πολύ φορεμένο. Η διαπλοκή υπάρχει. Και παντρεύεται με το πολιτικό σύστημα και γίνεται το γίσμα διάμου. Ναι. Και γίνεται το κλέψιμο ναι. τη αρκούδα, να το, ναι. το πω έτσι και λαϊκά. Εγώ τώρα που δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη Εγώ. εναλλαγή. Αυτό το οποίο πρώτο το είχε σκεφτεί ο μέγα νομοθέτη ο Έλληνα Ολικούργο. Ο, ο πρώτο είπε Α, ότι για ένα πώς. χρόνο πρέπει να είναι οι αρχέ. Εκτό από του δύο βασιλιάδε. Για ένα, ένα χρόνο να πρέπει... είναι οι αρχέ. Στην uh, Αθήνα. Οι αρχέ ήταν για ένα χρόνο. Και δεν μπορούσε να ξαναμπεί από την πίσω πόρτα μέχρι όλοι οι υπόλοιποι ικανοί να έχουν. Οι οι πολέμαρχοι των θηβών για ένα χρόνο. Οι Ρωμαίοι είπατε ένα χρόνο και πήγαινε σπίτι σου να κάνει τη δουλειά που έκανε πριν. Μάλιστα. Πριν. Γι' αυτό Βάζε... είπα, για μένα, εάν δεν κάνουμε αυτό το πράγμα, να μειώσουμε τη διάρκεια τη θητεία. Αυτό είναι Η, η πρόοδο θα έρθει μεν, αλλά θα είναι πολύ πιο αργή από ότι αν το κάναμε κάτι τέτοιο. Θα άλλαζε εντελώ όλο το πολιτικό σύστημα. Θα σταματούσαμε να βλέπουμε όλο αυτό το σοου που βλέπουμε κάθε μέρα στη Βουλή. Κύριε Βασίλη, χρόνια πολλά από τον Πειραιά. Πολύ καλό το μήνυμα. Ακούστε τι λέει. Από την περιαλία, εκεί, φανταστείτε τώρα ότι είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πάμε προ τον αστέρα. Με το που φτάνουμε, λέει στα φανάρια που στρίβουμε για να μπούμε στον αστέρα, εκεί θα υπάρχει μπάρα. Έχετε δίκιο, κύριε Βασίλη, Διότι θα είναι ξένη ιδιοκτησία. Να σα το πω εγώ πώ το σκέφτομαι στον μυαλό μου. Ότι ο αστέρα θα είναι κρατήδιο πλέον. Θα είναι ξένο κράτο. Γελάτε, <συσκάς> σα φωκούγεται λαϊκιστικό. Λίγα, θα είναι ξένο κράτο. Ο αστέρα θα είναι ξένο κράτο. Θα υπάρχει μπάρα, και αν σα αφήνει ο φύλακα να περάσει, σα αφήνει. Διαφορετικά θα σου λέει απαγορεύεται. Δεν υπάρχει ξενοδοχείο σήμερα. Δεν είναι να μην λέει έχει μόνο κάποια πολύ... πολύ... για να μην μπορεί να μπαίνουν κυρίω τρομοκράτε. Αυτό ήταν το βασικό. Ε, καλά τώρα. Έτσι, <laughs> στον αστερά η μπάρα δεν θα μπει στην παραλιακή λεωφόρο. Θα μπει πολύ ψηλά στο ύψο του αστέρα. Γιατί ο δρόμο με το που στρίβει δεξιά είναι αστέρα. Όχι, δεν είναι. Ε, πώς δεν, Όχι, είναι. δεν είναι. Όχι, ε, δεν είναι. Είναι ναυτικό όμιλο βουλιά. Δεν είναι μόνο είναι, λέει ότι πολίτε. Σωστά το λέτε κύριε Βασίλη, δεν είναι μόνο ότι πολίτε. Πράγματι θα υπάρχει. Πώ θα το πω τώρα. Φράχτη μεγάλο, τείχο μεγάλο και μπαίνουν αυτοί που θα πρέπει να μπαίνουν. Λοιπόν, εδώ θα σα κάνω μόνο μια παρένθεση. Αντί να βλέπουμε προβλήματα στι λύσει, πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε λύσει στα, στα προβλήματα. προβλήματα. Κάθε φορά που υπάρχει μια. Ε, λίγο κάτι ο ένα θα ξεβολευτεί, λίγο άλλο. Θυμάστε τη Σκύλα και τη Χάριβδη, ναι, ναι. τον Όμηρο. Ναι, ναι. Θυ οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει ποια ήταν η διαφορά τη Σκύλα και τη Χάριβδη. Νομίζανε ότι ήταν δύο, δύο εξίσου κακά. Δεν ήταν έτσι. Η Κύρκη, επειδή ήταν καψούρα με τον Οδυσσέα, τον είχε κρατήσει στο νησί για 7 περίπου χρόνια. Σε κάποια φάση τόσο, οι Ολύμπιοι αποφασίσανε και τη δώσανε εντολή να τον απελευθερώσει. Ήταν ερωτευμένοι. Ναι, κράτησε τα χρόνια. <laughs> Γίνονται και αυτά. <laughs> λοιπόν. Και του είπε η Κύρκη, θα πρέπει να περάσεις από τα στενά της Κύλας και της Χάριδης, λένε ότι ίσως ήταν τα στενά της Μεσίνης, αλλά θα πας Κοντά στη σκύλα, δεν θα πα στη Χάριβδη. Γιατί? Γιατί η σκύλα ήταν ένα τεράστιο ζώο με πολλά κεφάλια, υποθέτω κεφάλια σκύλου, τα οποία περνώντα το σκάφο σου θα σου φάνε πολλού ναύτε. Αλλά πάρα πολλοί θα γλιτώσουν. Ενώ η Χάριβδη που είναι μια τεράστια ρουφίχτρα θα σα καταπιέζουν. Επομένω, οι επιλογέ που έχουμε να κάνουμε είναι μεταξύ σκύλα και Χάριβδη. Και πολλοί λένε Δεν μ' αρέσει ούτε το ένα, δεν μ' αρέσει ούτε το άλλο. Πρέπει καμιά φορά να. Τι λιγότερο επώδυνε και σχετικά πιο εποφελεί λύσει. Πάντω, εγώ μεταφέρω όλα τα ερωτήματα και βρίσκω Καλά, πάρα ναι. πολλά μηνύματα πολύ εύστοχα για, από αυτά που σκέφτεται ο κόσμο. Και... Κύριε ναι. Τάσο, το ρωτήσαμε αυτό χρόνια πολλά από το, Χαλάνδρι, το ρωτήσαμε, Κύριο Πέτρο από τη Θεσσαλονίκη, γιατί, να, πολύ ωραίο ερώτημα από τον κύριο Πέτρο, γιατί οι τράπεζε, αγαπητέ κύριε Δούκα, μα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί οι τράπεζε μα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι θα γίνει με του ομολογιούχους που έχουν καταστραφεί, Λοιπόν, θα σα πω δύο πράγματα. Ναι. Εν μέρη κακή ποιότητα κάποιων τραπεζιτών, Εν μέρη παρέμβαση του πολιτικού συστήματος στις τράπεζες. Παρέμβαση εν μέρη κακή σήμα. και θα σας δώσω τώρα κάτι πιο σκληρό επειδή θέλετε να τα λέμε χήμα εδώ. Ναι, ναι. Πολύ μέτριο επίπεδο εποπτείας από την Τράπεζα Ελλάδος. Η Τράπεζα Ελλάδος πρέπει να έχει σηκώσει καμπανάκια και να κάνει κάτι. Όχι απλώς να βλέπει τι γίνεται και να γράφει σε κάποιο έγγραφο ότι κάτι δεν γίνεται σωστά εδώ. Ναι. Έπρεπε να έχει παρέμβει πολύ πιο έγκαιρα. Πολύ και να και δει τα προβλήματα. Φυσικά και το PSI κόστησε κάπω ε, στι τράπεζε, αλλά δεν ήταν αυτό ο κύριος λόγο. Οι τραπεζίτες έχουν βρει το PSI, δηλαδή το κούρεμα του πρώην χρέου, του παλαιότερου χρέου, ω μια πολύ καλή δικαιολογία. Μάλιστα. Τα λάθη τα οποία κάναν δανείζοντα και σε εσά και στα μέσα μαζική ενημέρωση λεφτά τα οποία δεν θα έπρεπε να είχαν διανοηθεί να δανείσουν και σε πολλού συναδέλφου προσωπικά. φταίει ο εκδότη που τα πήρε, ή φταίει η τράπεζα που τα έδωσε στον εκδότη που κακώ τα, δύο, που που τα ζήταγε. Και τα δύο Χωρίς πρώτα, και τα λοιπά. πρώτα, πρώτα, και τα η τράπεζα, και η, και προ... η τράπεζα, αλλά και ο εκδότη χρησιμοποιούσε την πολύ μεγάλη την πολιτική του ισχύ. Του την, την ισχύ του, τη δύναμη, δύναμη. την επιρροή του και κατευθείαν στην τράπεζα και μέσω του πολιτικού σύστημα για να εκβιάσει τέτοια δάνεια. Αυτή είναι η διαπλοκή. Και πολλά τέτοια δάνεια δοθήκαν έτσι. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι που είπατε μόλι τώρα τη διαπλοκή. Οι μεγαλοεκδότε. Χρησιμοποιούσαν την επιρροή του και την απειλή του και οι τράπεζε κάναν τα χατήρια για του δικού του λόγου ή και οι πολιτικοί ναι. παρεμβαίνανε ναι. στην τράπεζα. Ναι. Ο πολιτικό παρενέβαινε στην τράπεζα για να δώσει η τράπεζα στον εκδότη που τον είχε ανάγκη ο πολιτικό. Ναι. Ήταν ένα καπιταλισμό. Κάποιοι μέτριοι τραπεζίτε, μέτρια εποπτεία, ναι. κακή οικονομική συγκυρία για διαφόρου ναι. λόγου. Λοιπόν, δεν βοηθάει το γεγονό ότι είμαστε τώρα για έξι χρόνια και τραπεζικό Και λυποβαρή πολιτική. Ε, 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 λιπο... Τώρα, επειδή έχουμε τρία λεπτά. Σενάρια περί ακούγονται, τι άποψη έχετε. Ε, προσέξτε, θεωρώ ότι είναι τέτοια τα προβλήματα, κυρίω στο ασφαλιστικό και το αγροτικό κομμάτι, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει άμεσα ο ίδιο ο Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί αυτά να τα αναθέσει σε υπουργού, οι οποίοι πιθανόν να μην είναι και σε θέση να τα φέρουν βόλτα Για να έχει την πολιτική ισχύ να τα περάσει αυτά, νομίζω ότι θα αναγκαστεί να καλέσει και άλλα κόμματα κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να μπουν στη δική του ποια, την κυβέρνηση. Ποια κόμματα πιστεύετε ότι θα καλέσει, ε, Πιθανό να καλέσει και τα τέσσερα κόμματα, δηλαδή και τον κύριο Λεβέντη, και την κυρία Γεννηματά, και τον κύριο Θοδωράκη και τη Νέα Δημοκρατία. Ε, θεωρώ ότι ίσω για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω υπάρχει μια προδιάθεση να σηκώσει βάρο και να βοηθήσει, αλλά αν έμπαινε και η Νέα Δημοκρατία, ό,τι καλό γινόταν θα το υποφελεί ο, ο, ο κύριο uh, Τσίπρας και η Νέα Δημοκρατία θα έχει μόνο το κόστο. Ενώ βλέπετε... για τα μικρότερα κόμματα τα οποία δεν ευελπιστούν ότι αύριο θα είναι κυβέρνηση, είναι μια ευκαιρία να μπουν στην κυβέρνηση. Αυτό όμω που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργό είναι να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξει άλλη ανακύκλωση των ίδιων και των ίδιων αποτελεσματικών αποτυχημένων υπουργών. Διότι στα περισσότερα υπουργικά συμβούλια, και εσεί θα το ξέρετε πιο πολύ, γιατί παρακολουθείτε τα πράγματα από καιρό και από πολύ κοντά, Ανακυκλώνονται οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, άνθρωποι που έχουν μια κομματική ισχύ και πείθουν τον Πρωθυπουργό ότι είναι αναδικατάσταση και ότι τα μέσα του πάνε και ότι κοίταξε, άνοιξε αυτό το κανάλι, τι ωραία τα λένε για μένα και για τι παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται τόσο πολύ αυτό. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να κάτσουν επιτέλου στο πλάι. Πρέπει να ψάξει ο Πρωθυπουργό να βρει καλά και άξια Ελληνόπουλα, α ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία ή στο πασόκιο οπουδήποτε, αλλά πρέπει να έχουν κάποιε περγαμηνέ. Μας... Βέβαια και εκεί ακόμη. Δεν ξέρω, είχε γράψει ένα David Halberstam ένα βιβλίο για τον John Kennedy. Στο οποίο έλεγε πω ο περίφημο πρόεδρο Αμερικής, Αμερική, ο John Kennedy, είχε φέρει τα καλύτερα μυαλά στο επιτελείο του. Ναι. Τους Του καλύτερου καθηγητέ του το Κάρβαρτ και ούτω καθεξής Κι όμω, λέει ο Halberstam, αυτά τα καλύτερα μυαλά, mm. και το βιβλίο λέγεται The Best and the Brightest, α πούμε οι εξυπνότεροι και οι καλύτεροι και οι πιο άξιοι, τα κάναν μουσκεμα, λέει, στο Βιετνάμ. Γιατί μετά από λίγο βράζαν όλοι στο ζουμί του, έπαψε να υπάρχουν νέε ιδέε. Το να έλεγε κάτι σε βάρο του πολέμου του Βιετνάμ ήταν ανάθεμα. Γιατί λέει έγινε αυτό, διότι ο Κένεντι κάνοντας την εισβολή στην Κούμπα στο Bay of Pigs και αποτυχάνοντας εκεί, ήθελε να δείξει ότι είναι πιο άντρας και πιο τσαμπουκάς. Και για να δείξει αυτό, ξέσπασε στο Βιετνάμ και συμβουλοί του αντί να του πούνε ότι αυτό που κάνει είναι αυτοκτονία, οι Βιετναμέζοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, καθόταν εκεί με διάφορες στατηγικές αυτών των πανέξυπνων ανθρώπων με τα πίθανα βιογραφικά και τα έκανε κυριολεκτικά μουσχεμα Λέστε. στην περίπτωση αυτή. Πρέπει ο Πρωθυπουργός επομένω να κοιτάξει ανθρώπους που έχουν την έξωθεν καλή μαρτυρία και δεν είναι η ίδια και ήδη αποτυχημένη τη Έχω ακόμα ένα στιγμή. ερώτημα πριν κλείσουμε. Θα διαβάσω όμω ένα μήνυμα. Κύριε Χατζιπέρη, χρόνια σα πολλά. Ο κύριο Φίλιππο Χατζιπέρη που μα παρακολουθεί. Αγαπητέ Εμίλια, οφείλει να παραδεχθεί ότι η απόψη σου για την οικονομία είναι παντελώ λάθο. Επιτέλου άλλαξε άποψη, μην βλέπει τα πράγματα ρομαντικά ή κρατικίστικα. Η ανάκαψη τη οικονομία τη χώρα θα έρθει μόνο αν όλα πουληθούν, μόνο αν παραχθεί πλούτο, δουλέψει κόσμο, πληρώσει φόρου εισοδήματο. Κατάλαβέ το, Φίλιππο Χατζιπέρη, σα εύχομαι. Μία καλή χρονιά, αγαπητέ φίλε. Τελευταίο ερώτημα. Με η Μαράκη ή με η Σωτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, και οι δύο είναι πολύ άξιοι όποιο και από του δύο να εκλεγεί, θα είναι καλό και για τη χώρα και για τη Νέα Δημοκρατία. Ο λόγο που εγώ δεν έχω τοποθετηθεί ακόμη δημόσια είναι επειδή βλέπω μια μεγάλη ένταση. Δηλαδή, βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να χωρίζεται περίπου σε δύο στρατόπεδα, με ημαρική, Μαρική, μισοτακή. Και αυτό το πράγμα πρέπει όλοι εμεί να βοηθήσουμε να μετριαστεί. Να μην ναι. συνεχίσει δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία προ μια κατάσταση όπου την επόμενη μέρα, όποιο και να είναι ο αρχηγό, δεν θα είμαστε συμφιλειωμένοι. Θα λέγαμε, εσύ σου να με τον Αυδόνα ή εσύ να με τον Άλλο. Πρέπει να μονιάσουμε γιατί. Γιατί είναι τέτοια τα προβλήματα τη πατρίδα μα που δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι διχοτομημένη. Είναι και οι δύο πολύ άξιοι. Νομίζω θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά. Ε, ε, θα συμπαραταχθούν με έναν από του δύο. Όπω ψήφισα την περασμένη φορά, θα ψήφισω και αυτήν. Κυρία. κυρία... Κλαιό, μάλλον, από βούλα. Μου λέτε ότι υπήρχε και άλλη προσφορά, αλλά ήταν εκπρόθεσμη. Εκ δεν υπήρχε, όχι. Η δεν προσφορά υπήρχε. για τον Αστέρα ε, μου λέει. Εδώ, να, το, να, να, να είμαστε σαφεί. Δεν εδώ. υπήρχε άλλη προσφορά και δεν ήταν εκπρόθεσμη. Καμία. Από μια κατασκευαστική, λέει, τη ΗΠΑ και την Αγγλία. Δεν, δεν υπήρχε. υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Ήταν... Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Ε, κυκλοφορούν πάντα στη χώρα μα. Είμαστε χώρα τη μυθολογία. Βγαίνουν μύθοι. Καλοπροαίρατα το που... λέει. Ναι ναι, 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 το ξέρω. Πιστεύω, δεν υπήρχε σύσταμα. καμιά. Και αν υπήρχε τέτοια προσφορά, να σα σίγουρα θα ήταν πρωτοσέλιδο. Το Θέλω χάμα, να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ mm. για αυτή την λοιπόν, ενδιαφέρουσα ευχαριστώ. συζήτηση. Να σα ευχηθώ καλή χρονιά. Και να μην ξεχνάμε, μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χώρα τούρμπο. Πραγματικά το πιστεύω. Και είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού μια μοναδική ευκαιρία γιατί, γιατί ο κόσμο ακόμη τον πιστεύει. Έχει πολύ μεγάλη δύναμη και ελπίζω να χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή για το καλό και να μην συνεχίσει αυτή την προσπάθεια να ικανοποιήσει αυτό το αδιφάγο κράτο που ποτέ δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί. Κρατώ αυτό που είπατε, την πρόβλεψη που κάνατε, την εκτίμηση για το ότι θα, το, από το πρώτο εξάμεινο τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή. Προς το, προς το, αισιόδοξο. Μακάρι. σα Σας ευχαριστώ θερμά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε Φίλες όπως. και φίλοι, αύριο το βράδυ, σήμερα το βράδυ δηλαδή, στις 12, εδώ ζωντανά, ο κύριος Γιώργος Κουρίς. Αυτή τη συνέντευξη δεν πρέπει να τη χάσετε. Από το μεσημέρι στις 12 στέλνετε μηνύματα... Στο mail που βλέπετε και μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 3489008 και να υποβάλλετε και εσείς τις ερωτήσεις σας, θα τις μεταφέρω τις περισσότερες όσοι προλάβω. Να είστε πάντα καλά, χρόνια πολλά καλή σας νύχτα